Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε για ακόμα μία φορά στην Ριζική Ματιά. Εγώ και η Αγγελική Χατζή θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα για να σας κρατήσουμε στην τροφιά με πάρα πολλά θέματα. Αγγελική μου, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Χριστιανά, καλησπέρα και σε όλους εσάς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, σιγά σιγά με τα θεματάκια μας. Ναι, το πρώτο θέμα το έχεις κατά παράδοση εσύ πάντα, οπότε ανυπομονούμε και εγώ και οι τηλεθεατές να το ακούσουμε από το στόμα σου. Ελπίζουμε να είναι κάτι θετικό, γιατί κάθε εκπομπή θέλουμε να την ξεκινάμε με θετικές ειδήσεις. Τουλάχιστον το προσπαθούμε. Ακριβώς, με θετικές και εξαιρετικά σημαντικές και ελπιδοφόρες. Λοιπόν, για αρχή λοιπόν σήμερα επέλεξα να αναφερθούμε στη Θαλπορή, η οποία είναι μια εξειδικευμένη δομή βοήθειας στο σπίτι που βρίσκεται στο πλευρό των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, αλλά και των ανέργων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν χαμηλό εισόδημα και η οποία παρέχει δωρεάν νοσηλευτική μέριμνα, ιατρική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη και διεκπαιρέωση οικογενειακών υποθέσεων. Είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η είδηση. Αυτό το πρόγραμμα βγήκε από την Ευρώπη, όπως και πάρα πολλά άλλωστε, για να μπορέσει να συνεχίσει και να υπάρχουν έτσι βοήθεια για πολλούς συνανθρώπους μας, κυρίως ηλικιωμένους, αλλά τώρα πλέον και για άτομα με αναπηρία και για ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά, και αυτό από μόνο του είναι ένα μέγιστο πρόβλημα και δημιουργεί και άλλου τύπου προβλήματα, όπως ψυχολογικά, λιγότερη κοινωνικότητα, λόγω ότι για να βγεις, όσο να πεις, χρειάζονται και κάποια χρήματα, τα οποία δυστυχώς σε πολλούς λείπουν αυτό το διάστημα, και όχι μόνο για να βγουν, αλλά για να διεκπαιρώσουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Οπότε ένα τέτοιο μήνυμα θα πρέπει να περάσει, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι μπορούν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη, κυρίως ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους και δεν έχουν παιδιά ή κάποιους άλλους να τους φροντίζουν, να έχουν έτσι μία στήριξη και μία περαιτέρω βοήθεια και να μην αισθάνονται μόνοι. Επέτρεψε μόνο να σε διορθώσω σε ένα σημείο, ότι δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά ιδρύθηκε εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Εγκρίθηκε, ήθελα να σε... Αυτό είναι μία έτσι παροπλάνηση η οποία υπάρχει. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς το νουθετήσαμε στην Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ξέρω σίγουρα, Αγγελική μου. Εντάξει, τότε. Δεν πειράζει όμως, από όποιον φορέα και να είναι, το σημαντικό είναι ότι γίνεται το πρόγραμμα. Και δεν έχει σημασία ποιος φορέας το διεκπεριώνει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που γίνεται στην πόλη μας και είναι καμάρι για εμάς, οπότε οφείλουμε να το παρουσιάσουμε. Ναι, γιατί βοηθάει πολλές ομάδες ατόμων, οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, είτε οικονομικό, είτε συναισθηματικό, ψυχολογικό, είτε κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, και πραγματικά είναι πολύ θετικό το ότι είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποια χρηματική επιβάρυνση από πλευράς των ανθρώπων που ζητάνε τη βοήθεια της Θαλπορής. Οπότε αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ώστε να ξέρει κάποιος που θα θέλει να το χρησιμοποιήσει ότι δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά, και να μην τον μπλοκάρει το γεγονός που ίσως να σκέφτεται ότι πρέπει να δώσει κάποια χρήματα, έτσι. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα να περάσουμε να δούμε το βίντεο για το λόγο του αληθές και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί. Στο
πλευρά των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, αλλά και των ανέργων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν χαμηλό εισόδημα, βρίσκεται η Θαλπορή παρέχοντας δωρεάν νοσηλευτική με έρημνα, ιατρική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη, καθώς και διεκπεραίωση οικογενειακών υποθέσεων. Η Θαλπορή είναι μια εξειδικευμένη δομή βοήθειας στο σπίτι που ιδρύθηκε το 2009 στη Θεσσαλονίκη, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και παρέχει τις υπηρεσίες της με εβδομαδιαίες επισκέψεις στα σπίτια των εξυπηρετούμενων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, την Κέρκυρα και τη Λάρισα, ενώ από το 2012 προβλέπεται να επεκταθεί η δράση της στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υποφεληθεί κανείς από τις υπηρεσίες της Θαλπορής είναι να υποβάλει μέχρι τις 18 Μαΐου αίτηση κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, άνεργο ή να απασχολείται σε επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση επικοινωνώντας με τα τηλέφωνα 2310 26 65 26 στη Θεσσαλονίκη και 210 62 54 9 28 στην Αθήνα. Λοιπόν, Αγγελική μου, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρουσιάσουμε ακόμα μία ελπιδοφόρα είδηση, αυτή την φορά από τον τομέα της επιστήμης. Επιστήμονες από τη Βόρεια Καρολίνα πραγματοποίησαν πρόσφατα έρευνα και διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που πάσχουν από HIV, αν αρχίσουν αμέσως τη θεραπεία, μειώνουν τις πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η ανακάλυψη, θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί όσο πιο έγκαιρα ξεκινάει κάποιος τη θεραπεία που πάσχει από αυτή την ασθένεια, έχει και περισσότερες ελπίδες για να κάνει πιο έτσι ευχάριστη την ζωή του, κουβαλώντας βέβαια αυτή την ασθένεια, αλλά και να έχει περισσότερες ελπίδες όχι για ίαση, αλλά για το να ζει με μια ποιότητα ζωής, πόσο μάλλον για το να μην κολλάει και άλλους ανθρώπους, έτσι. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να βρεθεί μια αποτελεσματική θεραπεία για την οριστική καταπολέμηση του ιού. Ναι, για την ίαση αυτού του ιού, αλλά εφόσον δεν βρίσκεται, και αυτό το βήμα που έχει γίνει είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποια θεραπεία για να μπορέσουν να θεραπευθούν πλήρως οι ασθενείς από AIDS. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να μεταδίδουμε και αυτές τις ειδήσεις και να αφυπνίζουμε και συνειδήσεις, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να ανακόψουν την έτσι, ανθρώπινη επαφή, ούτε την σεξουαλική επαφή, και δεν επιτρέπεται. Απλά θα πρέπει να ελέγχουν περισσότερο και για το δικό τους καλό πάνω απ' όλα, να ξεκινάνε έγκαιρα τη θεραπεία. Αυτό έρχεται να το πιστοποιήσει και η επιστημονική ευρωπαϊκή κοινότητα και οι επιστήμονες της Αμερικής. Και είναι πολύ ευχαριστώ τους αυτό. Απλώς θα πρέπει λίγο να ελεγχθεί και το κόστος των φαρμάκων. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες που κάνανε τούτη την έρευνα εισηγήθηκαν στο να χαμηλωθεί και το κόστος των φαρμάκων, γιατί είναι πάρα πολύ δαπανηρές αυτές οι θεραπείες, δυστυχώς ακόμα. Όμως ας ελπίσουμε ότι η επιστημονική κοινότητα θα βρει τη δύναμη και έτσι με διάφορες εγκλήσεις στους αρμόδιους θα χαμηλωθεί και το κόστος των θεραπείων. Γιατί αυτό είναι και το σημαντικό, γιατί πολλοί δεν προχωρούν σε θεραπεία λόγω ότι δεν έχουν και τα χρήματα, έτσι. Θα πρέπει εδώ να πω και να τονίσω ότι μία μη κυβερνητική οργάνωση, η Άρσης, βοηθάει πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να εξετάζονται έγκαιρα, κυκλοφορώντας με ένα βανάκι και στην πόλη μας και στην Αθήνα, αλλά και σε επαρχιακές πόλεις. Οπότε ο καθένας θα μπορεί να έχει έγκαιρη διάγνωση και μετά να κάνει και έγκαιρη θεραπεία. Ας περάσουμε όμως να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και ερχόμαστε σε λίγο. Επιστήμονες από τη Βόρεια Καρολίνα πραγματοποίησαν πρόσφατα έρευνα και διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που πάσχουν από AIDS, αν αρχίσουν αμέσως θεραπεία, μειώνουν τις πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Οι ειδικοί μελέτησαν επί 6 χρόνια περίπου 1.800 ζευγάρια σε 9 χώρες και απέδειξαν κλινικά ότι η έγκαιρη φαρμακευτική θεραπεία αμέσως μετά τη διάγνωση και πριν προλάβει να εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα του φορέα προστατεύει από τη μόλυνση του συντρόφου του ασθενούς που δεν είναι φορείς.
Η μελέτη φανέρωσε ότι έχει ζωτική σημασία η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του ιού. Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα οι οδηγίες για τη θεραπεία της νόσου διεθνώς. Παράλληλα όμως, όπως είπαν, καθώς η ζήτηση για φάρμακα θα αυξάνεται, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να μειώσουν το κόστος τους. Και επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Χριστιανά, να περάσουμε στο επόμενο θεματάκι μας. Τι λες? Ναι, επιβάλλεται νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, το 2024 λοιπόν αναμένεται να μειωθούν τα περιστατικά καρκίνου του τραχύλου της μήτρας λόγω του εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος ενοχοποιείται για το συγκεκριμένο καρκίνο. Είναι σημαντικό, όμως είναι αρκετά τα χρόνια που πρέπει να περάσουν μέχρι που να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ως τότε θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει οι γυναίκες να πηγαίνουν στο γιατρό τους τακτικά, να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου και να προσπαθούν να προλάβουν και να νοιάζονται για την υγεία τους. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα πρέπει κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της και αγαπά τους γύρω της να κάνει την εξέταση. Εμείς το παροτρύνουμε και για καλό όλων των γυναικών και εμάς, έτσι, των παρευρισκομένων και των τηλεθεατριών που βλέπουν, γιατί σαν η ζωή είναι το πολυτιμότερο δώρο και δεν πρέπει να αμελούμε πράγματα για την υγεία μας. Οπότε, καλά τα επιστημονικά νέα, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, οι έρευνες, αλλά χωρίς πρόληψη δεν γίνεται τίποτε. Και η πρόληψη είναι στο χέρι του καθενός μας. Είναι ευχάριστο, ωστόσο, και παρήγορο ότι παρόλο που είναι 13 χρόνια μακριά εκείνη η στιγμή... Ναι, σίγουρα θα έρθει κάποια... Θα έρθει θα θεραπεία έρθει και στιγμή, θα είναι αποτελεσματική. Αλλά μέχρι που να έρθει πρέπει να έχουμε αυτιά και μάτια ανοιχτά και εμείς να μεταδίδουμε καινούρια νέα. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας για τον εαυτό του και τους γύρω του, έτσι. Για να περάσουμε όμως να δούμε το θέμα σε ρεπορτάζ που ακολουθεί και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Το 2024 αναμένεται να μειωθούν τα περιστατικά καρκίνου του τραχύλου της μήτρας λόγω του εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος ενοχοποιείται για το συγκεκριμένο καρκίνο. Ο ιός HPV προσβάλλει παιδιά, εφήβους, άνδρες και γυναίκες και προκαλεί καλοήθεις και κακοήθεις αλλοιώσεις όχι μόνο στα γεννητικά όργανα, αλλά και στη στοματική κοιλότητα, στην περιπροκτική περιοχή, στο δέρμα, πιθανόν στα όργανα του ανώτερου αναπνευστικού και ίσως σε άλλα όργανα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι συνδυασμός εμβολιασμού με το HPV DNA test, το οποίο ανιχνεύει τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, προσφέρει διπλάσια εφόρου ζωής προστασία από νόσηση και θάνατο από καρκίνο τραχύλου της μήτρας από ότι το τεστ Παπα-Νικολάου μόνο του. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2011, πρόκειται να δημοσιευθούν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις οποίες το τεστ Παπα-Νικολάου ως μέθοδο screening πρώτης γραμμής θα αντικατασταθεί μέσα στα επόμενα χρόνια από το HPV DNA test. Τα αποτελέσματα των πρώτων 2-3 χρόνων της εφαρμογής του εμβολίου κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων είναι ενθαρρυντικά. Στην Αυστραλία, όπου ο εμβολιασμός κατά του HPV γίνεται από το 2006, σημειώθηκε μείωση των καλοηθών εκδηλώσεων σε ποσοστό 60% στις γυναίκες κάτω των 25 ετών που έχουν εμβολιαστεί, ενώ στο διάστημα των τελευταίων 4-5 ετών, λόγω του εμβολιασμού των γυναικών, παρατηρήθηκε ελάττωση των κονδυλωμάτων στους άντρες, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Έτσι, από μια γενικευμένη πρωτογενή πρόληψη της HPV μόλυνσης μέσω εμβολιασμού, θα έχει να υποφεληθεί όχι μόνο το γυναικείο φύλο, αλλά και το αντρικό.